Καλησπέρα. Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να δούμε 14 πλάσματα της ελληνικής μυθολογίας. Μινόταυρος. Ο Μινόταυρος γεννήθηκε όταν ο Ποσειδώνας αποφάσισε να εκδικηθεί τον Μίνωα για την ασέβειά του, να μην του θυσιάσει έναν όμορφο λευκό τάβρο. Ο Μινόταυρος πέρασε ολόκληρη τη ζωή του έγκλειστο στο Λαβύρινθο, που του έκτισε ο Μίνωας, καταβροχθίζοντας ετησίως 7 νέους και 7 νέες από την Αθήνα, ως φόρος τους Αθηναίους, μέχρι που τον σκότωσε ο Θησέας με τη βοήθεια της Αριάδνης. Τυφώνας. Ο Τυφώνας ήταν το τελευταίο παιδί που γέννησε η Γαία με τον Τάρταρο και θεωρείται το ισχυρότερο από όλα τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας. Είχε το πάνω μέρος ανθρώπου, διέθετε φτερά και το κάτω μέρος του αποτελούσαν 100 ελισσόμενα φίδια. Όταν άρχισε να καταστρέφει πόλεις, να εξφενδονίζει βουνά και να φοβερίζει ακόμη και τους ίδιους τους Ολύμπιους θεούς, ο Δίας τον αντιμετώπισε ρίχνοντάς του 100 κεραυνούς και τον παγίδευσε κάτω από την Αίτνα. Κένταυρος. Οι κένταυροι είχαν τον άνω κορμό ανθρώπου και το σώμα αλόγου και ζούσαν στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο Πήλιο. Κάποτε είχαν την κακή ιδέα να κλέψουν την Υποδάμια, την ημέρα του γάμου της με τον Πυρίθου, και να αρπάξουν και τις άλλες γυναίκες των Λαπιθών που επίσης κατοικούσαν στην περιοχή. Η μάχη ήταν αμφίροπη, αλλά ο Θησέας έκρινε το αποτέλεσμα βοηθώντας τους Λαπίθες. Η μάχη αυτή στην αρχαία ελληνική τέχνη συμβολίζει την σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη βαρβαρότητα, και γι' αυτό επελέγει ως θέμα και στις μετόπες του Παρθενώνα. Τρίτον. Ο Τρίτον στην ελληνική μυθολογία ήταν θεότητα της θάλασσας, που αναφέρεται πρώτα από τον Ισίωδο στη Θεογονία. Γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, που κατοικούσε στον βυθό της θάλασσας στα χρυσά ανάκτορα των γονιών του, ήταν μισός άνθρωπος και μισός ψάρι. Σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις βοήθησε τους Αργοναύτες, όταν χάθηκαν κάπου στις ακτές της Μικράς Ασίας. Σφίγγα. Η σφίγγα έχει σώμα λιονταριού, φτερά πτηνού και γυναικεία κεφαλή. Ως γνωστόν, περνούσε τον καιρό της καραδοκώντας αθώους περαστικούς για τη Θήβα, τους οποίους σκότωνε επειδή δεν ήξεραν να απαντήσουν στον γρίφο που τους έθετε. Τι είναι αυτό που έχει μια φωνή, τα πόδια του στην αρχή είναι 4, έπειτα 2 και τέλος 3? Ο Ειδίποδας όχι μόνο κατάφερε να απαντήσει, αλλά και εκμεταλλεύτηκε το σάστισμά της, για να τη σκοτώσει και να απαλλάξει τους Θηβαίους μια και καλή από αυτήν. Άρπιες. Οι άρπιες ήταν γυναίκες με φτερά πουλιών, και μάλιστα κατά τον Ισίωδο είχαν ωραία μακριά μαλλιά. Ο ρόλος τους ήταν να βασανίζουν τον Φινέα, τον γέρο βασιλιά της Θράκης, που ο Δίας όχι μόνο τον είχε τυφλώσει αλλά τον είχε καταδικάσει και να μην μπορεί να φάει τίποτα γιατί του το άρπαζαν οι άρπιες. Σιρήνες. Οι σιρήνες ήταν πτηνόμορφες με γυναικείο κεφάλι. Ήταν πλάσματα της θάλασσας και όχι μόνο δεν ήταν φοβερές στην όψη, αλλά ήταν όμορφες και είχαν βοητευτική φωνή. Είχαν όμως την κακή συνήθεια να παρασύρουν με το τραγούδι τους τους ναυτικούς που πέρναγαν από το νησί τους και να τους κατασπαράζουν. Ο Οδυσσέας περνώντας από εκεί, διδοποιημένος από την Κύρκη, είχε κλείσει τα αυτιά των ναυτικών του με κερί και ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι για να απολαύσει το όμορφο τραγούδι. Μέδουσα. Η Μέδουσα είχε φρικτή μορφή, αντί για μαλλιά είχε φίδια στο κεφάλι και μετέτρεπε σε πέτρα όποιον την κοιτούσε. Ήταν μία από τις τρεις γοργόνες, οι άλλες ήταν η Στενό και οι Ευριάλιε κόρες του Φόρκη και της Κητός, που ήταν θαλάσσιες θεότητες. Κάποτε ο Πολυδεύκης, βασιλιάς της Ερήφου, ζήτησε από τον ήρωα Περσέα να του φέρει το κεφάλι της Μέδουσας, ελπίζοντας ότι ο νεαρός θα έπεφτε θύμα της. Εκείνος όμως κατάφερε με τη βοήθεια της Αθηνάς να την αποκεφαλίσει, χρησιμοποιώντας την ασπίδα του σαν καθρέφτη. Αργότερα ο Περσέας πρόσφερε το κεφάλι της Μέδουσας στην Αθηνά και εκείνη το στερέωσε στην αιγίδα στο στήθος της. Σκύλα. Η Σκύλα ήταν και αυτή κόρη του Φόρκη και της Κητός, κάποτε όμορφη νύμφη που την ήθελε ο Ποσειδώνας. Η ζηλιάρα Αμφιτρίτη τη μετέτρεψε σε τέρας δηλητηριάζοντας το νερό που έκανε μπάνιο. Η Σκύλα είχε σώμα ψαριού, γυναικείο άνω κορμό και κεφαλές σκυλιών να προεξέχουν στο στήθος της. Στον Όμηρο, η Σκύλα μαζί με τη Χάριβδη φυλάνε ένα στενό από το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να περάσει ο Οδυσσέας με το καράβι του. Γρίπας. Ο Γρίπας έχει σώμα λιονταριού, αλλά φτερά και κεφάλι αετού, συνδυάζει δηλαδή τα δύο εμβληματικότερα ζώα της φύσης και ίσως γι' αυτό θεωρήθηκε ταιριαστός συνοδός για θεούς και βασιλείς. Ο Ηρόδοτος μαρτυρεί μια παράδοση σύμφωνα με την οποία οι Γρίπες ήταν φύλακες του χρυσού στα βουνά του Βορρά. Λερναία Ύδρα. Η Λερναία Ύδρα ήταν κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας, ένα φρικτό υδρόβιο τέρας με χαρακτηριστικά ερπετού και πολλά κεφάλια, φίδια. Μάλιστα όταν κανείς έκοβε ένα, στη θέση του φύτρωναν δύο άλλα.
ζούσε στη Λέρνα της Αργολίδας και περνούσε τον καιρό της βασανίζοντας τον κόσμο και φυλάγοντας μια πύλη προς τον κάτω κόσμο, μέχρι που την εξόντωσε ο Ηρακλής, σταλμένος από τον Ευριστέα. Πήγασος. Ο Πήγασος ήταν ένα φτερωτό άλογο, γιος του Ποσειδώνα και της Μέδουσας, από την οποία ξεπήδησε όταν εκείνη έχασε το κεφάλι της. Όταν κάποτε κατέβηκε στην Κόρινθο, στην Κρίνη Πυρήνη, να πιει νερό, εκεί τον εχμαλώτησε και τον εξημέρωσε ο ήρωας Βελεροφόντης και μαζί έκαναν πολλούς άθλους, όπως την εξόντωση της Χήμερας. Χήμερα. Η Χήμερα ήταν ένα τρικέφαλο όν, είχε σώμα και κεφάλι λιονταριού, ουρά που κατέληγε σε κεφάλι φιδιού και στο μέσον της ράχης της έβγαινε ο λαιμός και η κεφαλή ενός εγάγρου. Κέρβερος. Ο Κέρβερος ήταν ένας σκύλος με τρία κεφάλια, με ουρά φιδιού, ο φοβερός φύλακας στην είσοδο του Άδη που δεν άφηνε τις ψυχές να βγουν και τους ζωντανούς να περάσουν. Η εξόντωση του Κέρβερου είναι ο τελευταίος άθλος του Ηρακλή, ο πιο δύσκολος. Φίνικας. Το πουλί του Φίνικα τιμόταν στην αρχαία Ελλάδα και συνδεόταν με τη λατρεία του Ήλιου και του Απόλλωνα. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε αυτό και στη μοναδική του ικανότητα να αναγεννιέται από τις τάχτες του, οι οποίες προέρχονται από την ίδια του τη φωτιά. Όταν ο Φίνιξ έχει φτάσει σε μία ηλικία και θέλει να ανανεωθεί, παραδίδεται στις φλόγες χρησιμοποιώντας ιερά και εξαγνιστικά βότανα όπως το μύρο. Ο Φίνιξ πεθαίνει και αναγεννιέται μόνος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα ενδιαφέροντα βίντεο.